Μιλιών τη Μόσχα, τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά. Η Μόσχα ηλιόλουστη από τη χαρά της για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Από τη χαρά της ακριβώς, να πούμε πως με καταμετρημένο το 75% των ψήφων το ναι του μέλους Κρυμαίας με τη Ρωσία καταλαμβάνει μέχρι στιγμή το 95,7% των ψήφων των κατοίκων της Κρυμαίας. Είναι μια ιστορική μέρα και για την Ρωσία και για την Κρυμαία. Οι κάτοικοι ψήφισαν καθαρά μέχρι στιγμή το 90%. Οι παρατηρητές του ΟΑΣΕΙ και άλλων δυτικών χωρών δεν διαπίστωσαν κάποια παραβίαση ή κάποια περίεργη κατάσταση στην ημέρα. Έχουμε να κάνουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως η Δύση δεν το αναγνωρίζει. Στο σύνολό της και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν θεωρούν νόμιμο το δημοψήφισμα. Να πούμε πως χθες το βράδυ είχαμε νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Μπαράκ Ομπάμα, όπου για μία ακόμα φορά είχαμε την επανάληψη της συζήτησης. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν να λέει ότι το δημοψήφισμα είναι καθόλου ανώμιμο, μάλιστα που είπε ότι έγινε με βάση το τι έγινε στο κοσυφοπαίδιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα, το παρουσιάζει ο Πούτιν ως προηγούμενο το κοσυφοπαίδιο για πολύ σωστά, την νομιμοποίηση του. Ναι. Πολύ σωστά. Και από τη μεριά του βέβαια ο Μπαράκ Ομπάμα αυτό δεν το δέχτηκε. Αυτή τη στιγμή η όλη προσπάθεια της διαγωνίας πρέπει σε τι θα γίνει εκτός Κρυμαίας, γιατί θυμίζω στους διαδεδόμενους υπάρχει μεγάλη αγωνία και υπόβοσμός για τις υπόλοιπες ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, όπου οι υπερεθνικιστές, για να μας πει σωστά, οι νεοναζιστές απειλούν τους Ρώσους. Εντείνονται δηλαδή οι φόβοι για ξέσπασμα νέων συγκρούσεων σε Χάρκοβο και Ντόντεσκ. Ναι, γιατί θυμίζω πως το συμβιέτερο του Σαββατοκύριακου είχαν τρεις νεκρούς από τις ρωσόφωνες περιοχές. Δύο στο Χάρκοβο και ένα στον Ντόνεσκ. Όπως γιατί είναι τη Μόσχα, σκοτώθηκαν από νεοναζιστές οι οποίοι πήγαν από 20 μέρες, σκότωσαν περίπου 100 ανθρώπους στο Κίεβο. Το Ρωσικό Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών αλλά και ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ πως η Ρωσία, και κυρίως την Ουκρανία βέβαια, πως η Ρωσία δέχεται συνεχείς εκλήξεις από κατοίκους της, από ρωσόφωνους της Αφρικής Ουκρανίας, με τις οποίες κρυφτούν βοήθεια και δεν θα μείνει, ας συνεχιστούν αυτά τα ίδια περιστατικά, άπραγη σε αυτά τα αιτήματα. Τώρα τι γίνεται, Αχιλέα? Δηλαδή έχουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ξεκάθαρο. Με 75% καταμετρημένων ψήφων, δεν μιλάμε πλέον με βάση τα exit poll, μιλάμε με, είναι τα κανονικά αποτελέσματα. Το 95,7% μέχρι στιγμής λέει ναι. Τώρα πρακτικά τι γίνεται? Τώρα πρακτικά λοιπόν σε λίγες ώρες αναμένεται ο Πρωθυπουργός της Κρυμαίας και ο Ξαζόρος που βγάζει τη Μόσχα και να συζητήσει και να ξεκινήσουν, όπως ο ίδιος είπε, οι διαδικασίες για την επικύρωση του δημοψηφίσματος στην Ρωσία. Αυτές οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν, όπως μπορεί να κρατήσουν καιρό, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία μέρα. Άλλοι μπορεί να προσδιορίζουν περίπου σε τρεις μήνες. Βέβαια, εάν η Μόσχα θέλει να το κλείσει πολύ γρήγορα το ζήτημα, μπορεί να το κάνει πολύ πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι στιγμής κάτι δεν φαίνεται. Μάλιστα. Το ερώτημα λοιπόν πλέον είναι εάν η Μόσχα θα προχωρήσει άμεσα την επικύρωση του δημοψηφίσματος, άρα και την ένωση με την Κρυμαία, ή θα κρατήσει, αν με επιτρέψει, θα πω τη λέξη, ως ένα λάθυρο, το συγκεκριμένο ποσοστό αυτή την απόφαση, ούτως ώστε να πιέσει την Ουκρανική κυβέρνηση, αλλά και τη Δύση, να αλλάξει στάση στην Ουκρανία απέναντι στους φορείς της, οι οποίοι εξηγήσουν τον κόσμο, ζουν υπό το φόβο πρώτη της ζωής τους, αλλά και την απαγόρευση να μιλούμε τη γλώσσα τους και να διδάσκουν τη γλώσσα τους. Ναι, ήταν και μια αιτία του όλου ξεσπάσματος. Σε ευχαριστώ.